Έχουμε συνηθίσει να παρουσιάζουμε καινούργια αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που επιταχύνουν, που φρενάρουν και γενικότερα έχουν επιδόσεις. Σήμερα έχουμε κάτι άλλο. Αυτό. Το Toyota Yaris του 2008. Ένα αυτοκίνητο το οποίο οι επιδέσεις του τέλος πάντων έχουν ξεπεραστεί. Έχει κάποια προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια και σήμερα ήρθαμε να κάνουμε το εξής. Και αυτό το εξής θα μας το εξηγήσει η Ειρήνη. Έλα εδώ, Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη, τι κάνεις. Καλά, επίσης. Η Ειρήνη από την Insurance Market. Ξέρετε, την Insurance Market εμείς τη χρησιμοποιούμε για θέματα ασφαλείας. Πηγαίνουμε στο Αιγαίο, πάμε στη θάλασσα, βουτάμε, πρέπει να έχουμε ασφάλεια. Οπωσδήποτε. Μας ασφαλίζετε, έτσι. Εννοείται. Για μένα και τον Αποστόλη. Εννοείται. Έτσι. Πες μας τώρα. Τι θα κάνουμε με αυτό το αυτοκίνητο? Λοιπόν, αυτό το αυτοκίνητο ήρθαμε εδώ να το επισκευάσουμε μέσω της... Εδώ? Όχι εδώ. Αλλά μέσω της δράσης που κάνουμε στο Insurance Market, που λέγεται Car for Love. Είναι δράση εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Και έχουμε σκοπό να στηρίξουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τη συντήρηση του αυτοκίνητου τους, με αποτέλεσμα να είτε να το κυκλοφορούν, είτε να κυκλοφορεί με προβλήματα, βλάβες κλπ. Με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλές για να κυκλοφορήσει. Άρα, ερχόμαστε, το παίρνουμε. Το επισκευάζουμε και το γυρίζουμε πίσω, έτοιμο, ασφαλές, να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν ανασφάλιστα στους δρόμους? Πάνω από μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο? Ναι. Μισό εκατομμύριο. Φαντάσου τώρα και από αυτά που κυκλοφορούν, πόσα δεν κάνουν σέρβις. Καλά. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί φρενάρεις και αντί να σταματήσεις στα 50 μέτρα, σταματάς στα 100. Και παίρνεις και μαζί σου. Ωραία, ήρθαμε σήμερα να πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο το οποίο ανοίξει τον Μάνθο. Ναι, βεβαίως. Έλα, να τους, εδώ. Το αυτοκίνητο ανήκει στο Μάρθο. Γεια σου, Μάρθο. Τι κάνεις, καλησπέρα. Πες μας τώρα τι προβλήματα έχει το αυτοκίνητο. 2008, 2008 μοντέλο. 2008 μοντέλο. Είναι παππούς μου. Είναι 14 ετών. Ουσιαστικά σίγουρα μου έχει βγάλει ένα ρουλεμάν. Μου έχει βγάλει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί υπάρχουν κι άλλα. Που δεν φαίνονται. Ναι, εννοείται. Όλα είναι μέσα. Ουσιαστικά το ρουλεμάν, η ρόδα, τα συνεμπλοκ. Αλλά είναι φυσιολογικά και οι αναρτήσεις, τα αμορτισέρ. Ουσιαστικά αυτά είναι όμως και λόγω παλαιότητας, είναι φυσιολογικές φθορές. Δεν είναι φθορές οι οποίες προποιήθηκαν λάθος οδήγηση και όλα αυτά. Όταν περνούν τα έτη, ουσιαστικά γερνάει το αμάξι και... Δεύτερα, να σου πω κάτι. Το Toyota Yaris συνήθως δεν σπάνε, δεν χαλάνε. Τώρα εδώ και σπάει και χαλάει. Τι γίνεται? Αυτό το συγκεκριμένο... Γέρασε. Οφείλω να πω ότι είναι σκυλή. Δηλαδή, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια δεν μου έχει βγάλει πολλά προβλήματα. Αυτά που μου έχει βγάλει είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι επί της ουσίας πέρασε τα έτη, είναι φυσιολογικές φθορές λόγω του χρόνου. Σίδερα είναι στην τελική. Αν 0% έχει. Ωραία, πάμε να το φορτάσουμε, έτσι, και συνεχίζουμε. Τέλεια. Πάντως το αμάξι κινείται, το βλέπετε, έτσι, γιατί συνήθως νομίζουμε ότι ό,τι κινείται προσφέρει και ασφάλεια. Αλλά τελικά, άντε πάμε να το φτιάξουμε. Αυτό καινούριο έγινε. Αυτό λέω. Πώς έγινε έτσι? Δεν το κρατάω αυτό. Μια χαρά. Α, είναι το αυτοκίνητο αντικατάσταση, έτσι. Και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Σωστός. Έχει χαρά να το βάψουμε κι άλλο. Φέραμε το Toyota Yaris του 2008 για επισκευή. Αλλά εδώ ο Γιώργος θα μας πει τι θα επισκευάσει, τι θα πρωτοεπισκευάσει, γιατί έχουμε πολλές ζημιές. Αρκετές. Θα χρειαστεί να γυαλίσουμε φανάρια και να αλλάξουμε λάμπες, να κάνουμε ένα γενικό σέρβις φίλτρα, λάδια, τα πάντα, σετ δίσκο πλατό για το μπραγιάζ του αυτοκινήτου. Θα χρειαστεί δύο ρουλεμάν πίσω τροχών που κάνουν θόρυβο, δύο μπαράκια ζαμφόρ και μία φούσκα μια ξονίκου. Αυτά. Αυτά και τέλος.
Σε πόση ώρα να το πάρουμε? Σε 2 ώρες το πολύ θα είναι έτοιμο. Μας τρέλανες τώρα και τόσο γρήγορα. Πας σε 2 ώρες ερχόμαστε. Αυτό δεν είναι το Toyota Yaris του 2008, το χρέπει. Άλλαξε. Μάρθω για έλα, είναι το αυτοκίνητο το οποίο το είχαμε στείλει για επισκευή. Είναι το ίδιο αυτοκίνητο. Η επισκευή, εδώ το αλλάξαμε. Για πες εσύ Μάρθω, πώς το βλέπεις, γιατί ήταν λίγο διαφορετικό. Εγώ θα μιλήσω εμφανισιακά. Για πες εμφανισιακά. Παππού τον έλεγα, ναι. Τώρα είναι 9 το. Τελείωσε. Ετών. Τώρα ετών, 2. Δύο. Α, τώρα στα αλήθεια πόσο είναι. Άρα τώρα τι έχουμε, κυκλοφορούμε με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Σωστά. Ισχύει. Ναι, είδα έχει και παιδικό κατσιματάκι όμως. Δίνει σε βαρύτητα. Αν και το αυτοκίνητο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, θα σου πω δύο πράγματα που παρατήρησα. Ότι είχε καινούργια λάστιχα. Τα φρένα του δεν χρειάστηκαν αλλαγή. Και είχε παιδικό κάθισμα. Γιατί έτσι, το είχε σε άθλια κατάσταση, αλλά αυτά τα δύο που είναι και σημαντικά είναι αυτά που με ενδιαφέρουν. Δηλαδή, να έχω τα βασικά, αυτά που μπορούσα να συντηρήσω, αλλά από εκεί και έπειτα ήθελε και άλλα πράγματα, οπότε... Το παιδί αυτό... πόσο χρόνο είναι? 6. Αγόρι, κορίτσι? Κοριτσάκι. Θα περάσεις κι εσύ. Το ξέρω. Καλές βόλτες. Τρεις αδερφές. Ωχ, καλές βόλτες. Μάλλον. Και επειδή είναι μεγάλη η λίστα, μισό λεπτάκι να τη διαβάσω εδώ τι, και τι δεν έχει γίνει. Εντάξει, δεν λέμε την εργασία των μηχανικών, εξαγωγή, τοποθέτηση θόλων εμπρός. Το ετήσιο σέρβις, προφυλακτήρας εμπρός, βασικά έχουν γυαλίσει οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν βλέπω. Τα φανάρια. Αντικατάσταση, τι λέει εδώ, αντικατάσταση καθρέφτη δεξιά. Άλλαξαν καθρέφτη. Φίλτρο λαδιού. Φίλτρο καμπίνα, φίλτρο αέρα, έτσι μπλεκτή ρουλεμάντρο, χου, μπουζί, φούσκα, ζαμφόρ, τάσια, φανάρι, φανάλι, βαλβολί. Δεν τελειώνει. Πολλές αλλαγές, άλλαξαν αμάξι. Το ίδιο έμεινε μόνο το λογότυπο. Τι 0% έχει? Τι μη, πόσο έχει βρε, θα έχει 10 δεκτρούλτο. 10-0% αυτό. Ξέρω εγώ πως θα έχει. Θα το πάμε έξω, θα το τεστάρω. Ναι, φέρε τον τράγκι. Κάνουμε.